Αφήστε με διακόψετε, σας παρακαλώ. Σας άκουσα έτσι με υπομονή. Εντάξει, θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μετά. Επειδή και θα ακολουθήσει και η ερώτηση, μην ανησυχείτε. Αλλά επειδή λέμε πάνω σε πιο κεκτημένο πατάει κανείς για να διαπραγματευτεί, θα πρέπει να πούμε την ιστορική αλήθεια. Η πρώτη φορά λοιπόν που τη βρήκε μπροστά τη ελληνική κυβέρνηση ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη, είναι καταχωρημένο αυτό και δεν είναι το πράγμα που αποδέχεται ο πρωθυπουργό τη χώρα αυτό. Θα σας πω. Δεν έχω καμία γρήγορα πανόλημα, όμως σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τον Μάιο του 2004, ο Κώστας Καραμαλής επισκέπτεται τον Τζόρτζ Μπους στο Λευκό Οίκο. Είμαι παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση, λοιπόν, τίθεται δύο θέματα. Κύριε Κωτάκη, θα κάνετε μάθημα ιστορία. Με συγχωρείτε, εσείς θα μου πείτε τι θα κάνω. Όχι, ρωτώ. Ωραία, με συγχωρείτε, είπα εισαγωγικά. Αν δεν σας πω ποιο είναι το πλαίσιο, δεν θα καταλάβετε. Είναι πολιτική τοποθέτηση ή δημοσιογραφική τοποθέτηση. Αυτό είναι δική μου, είναι δημοσιογραφική τοποθέτηση, αλλά είναι και πολιτική τοποθέτηση για την και εσείς την κριτική. Επειδή τόση ώρα μιλάτε για πράγματα τα οποία δεν έχετε ζήσει. Απολύτως τα γνωρίζουμε και απολύτως επιτρέψτε μου λοιπόν να πω μια φράση. Επιτρέψτε μου να πω μια φράση. Τέλος πάντων, κύριε Κωτάκη, αυτό το οποίο προσπαθείτε να αναλύσετε τώρα, ποιο είναι. Αν δεν με αφήσετε, μα δεν με αφήσετε, δεν έχετε αφήσει το μέσο. Με συγχωρείτε. Πώς θα γίνει η ανάγκη. Με το γκόφτι που έχετε βάλει εσείς, τι γίνεται. Αλλά όχι, δεν θα καταλάβετε. Αν είστε εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι είστε. Μιλάω με επιχειρήματα. Αν θέλετε να δώσετε επιχειρήματα. Ακούω απλώς μια πραγματολογική ανάλυση. Ωραία. Αν δεν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να σταματήσετε να ακούτε. Αλλά εάν δεν θυμηθούμε ότι ο Καραμαλής τον Μάιο του 2004 πήγε στο Λευκό Οίκο, έθεσε δύο θέματα, το Σκοπιανό και το Κυπριακό. Είπε στην κυβέρνηση Μπους ότι το Κυπριακό δεν περνάει. Αν δεν θυμηθούμε το Σεπτέμβριο, επειδή δεν θεωρήθηκε επαρκή η στήριξή του στο σχέδιο Ανάν, άρχισαν οι υποκλοπές εναντίον της κυβέρνησης Καραμαλή. Αν δεν θυμηθούμε ότι στις 16 Νοεμβρίου του 2004. Μανώλη, θα σε διακόψω. Όχι, δεν με διακόψω. Δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Όχι, για απόλυτη σχέση. Απόλυτη σχέση. Εδώ μιλούμε για μια επιστολή πρωθυπουργού. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Η κυβέρνηση Μπους ως εκδίκηση τότε αναγνωρίζει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Την ερώτηση Καραμαλή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ καταχωρώσατε τα γεγονότα και εσείς πρέπει να ρωτήσω ότι είμαι εκπρόσωπος κάποιου. Όχι. Μα κάτι εδώ καταχωρώ κάποια γεγονότα. Λέω κάποια γεγονότα. Κάνω λοιπόν στην επιστολή. Φτάσε λοιπόν στην επιστολή. Αναρωτιέμαι λοιπόν το μεγάλο μαγικό. Αναρωτιέμαι το μεγάλο. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Εάν δεν ξέρουμε πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό, Παρουσιάζεται μια εικόνα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επομένω τα γεγονότα. Ωραία. Είναι ξεκομμένο. Μισό λεπτό. Εδώ τώρα θα απαντήσω εγώ στο Δεν θέλετε να μιλήσω. Δεν εκπροσωπείς, θέλετε να μιλήσω. Παραθέτω μερικά γεγονότα και μου λέτε ότι εκπροσωπώ κάποιον. Παραθέτω μερικά γεγονότα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ωραία, θα ρωτήσω όταν το κρίνω εγώ. Η ενδιάμεση συμφωνία και η προσωρινή ονομασία λόγω της ένταξης οδήγησε στην άγιση. Αλλά και εγώ προσβάλλομαι όταν επιχειρώ να πω πέντε πράγματα και στο 10ο δευτερόλεπτο δέχομαι διακοπή. Έχετε σχόλια πάρα πολύ. Έχετε δίκιο να παρακολουθεί κανείς τώρα. Εάν δεν αλλάξετε το ανέξετε, εντάξει να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να μιλάμε 10 λεπτά. Πάμε λίγο στην ερώτηση. Πάμε στην ερώτηση. Διότι δεν πρέπει να ακουστεί ότι η κυβέρνηση αυτή υπέστη όσα υπέστη για το μακεδονικό ως εκδίκηση για το σχέδιο Ανάν. Θα πρέπει να σκεπαστεί όλη αυτή η φωνή.
Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι μια εικασία και δεν μια είναι ανάλυση. Εικασία. Να διαβάσουμε, επειδή επικαλούμαστε είναι Wikileaks. Είναι μια εικασία και δεν επικαλούμαστε Wikileaks. Στην αστεία, Μανώλη, αυτά. Να μισό λεπτό κάνε τώρα. Την ερώτηση ή εδώ μιλάμε σοβαρά ή δεν μιλάμε σοβαρά. Η Χάγη είναι μισό Wikileaks. Μισό λεπτό. Εγώ μιλάω σοβαρά. Εάν δεν μιλάς σοβαρά εσύ, είναι δικό σου. Λοιπόν, υπάρχουν δύο επιστολές. Υπάρχουν δύο επιστολές Καραμανλή στον Μπούς. Η πρώτη είναι αυτή η οποία δημιουργεί. Την ερώτηση. Τώρα κάνω την ερώτηση. Στην πρώτη επιστολή την οποία διέρευσε το Μεγάρο Μαξίμου στην εφημερίδα, γιατί υπάρχει στο αρχείο της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Πρωθυπουργού, όπως έγραψες, όπως έγραψες και εσύ, και πουθενά αλλού, έτσι για να μην προειδευόμαστε, δεν υπάρχει στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Η επιστολή αυτή είναι στο αρχείο της Διπλωματικής Υπηρεσίας, νομίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει στο Υπουργείο Μαξίμου. Ρωτήστε τώρα, εντάξει, να σας πω κάτι. Άρχισε πριν από τα μετά τα πραγματολογικά σχόλια και τις εικασίες του, άρχισε να έχει και να φτιάχνει και θεωρίες συνωμοσίας ο κύριος Κοτάκης. Όχι, ο γείτονας την έδωσε αυτή την επιστολή, κύριε Τσαρακόπουλε. Είστε συνωμοσιολόγος, κύριε Κοτάκη. Πράγματι, έχω μεγάλη φαντασία. Να κάνουμε τεράστια φαντασία. Αφού τη δώσατε, που τη δώσατε στην εφημερίδα. Γιατί δεν τη διαβάσατε. Γιατί δεν τη διαβάσατε. Ωραία, εντάξει, και αυτό είμαι και εκείνο. Η ερώτηση, λοιπόν, η ερώτηση αν δώσατε την επιστολή, γιατί δεν τη διαβάσατε. Γιατί δεν τη διαβάσατε, κύριε Τσανακόπουλε, την επιστολή. Θα διαπιστώνατε σε αυτή την επιστολή υπάρχουν τρία στοιχεία μέσα. Εκτός από αυτό που σας είπα, ότι είχε δεκτεί η κυβέρνηση σημείο. Περιμένω την ερώτηση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι εδώ θεμελιώνεται. Μανώλη, δεν είναι ερώτηση. Εδώ σε αυτή την επιστολή θα θεμελιώνεται το βέτο του Βουκουρεστίου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι να σε συγχωρήσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε αυτή την επιστολή, εάν θέλει, μπορώ να φύγω. Θες να φύγω. Είναι προσβλητικό. Θες να φύγω. Όχι, φυσικά. Θέλω να κάνεις την ερώτηση ως δημοσιογράφος. Όχι, δηλαδή από την αρχή που επιχειρώ να αρθρώσω επιχείρημα, τρώω τάκλιν. Λοιπόν, ή θα με αφήσεις. Μανώλη, δεν τρως καν ένα τάκλιν. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Μιλάτε ένα τέταρτο. Είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν πειράζει να ρωτήσει. Έχετε χάσει το χρονόμετρο όταν μιλάτε εσείς, κύριε Τσάντο. Είστε εκπρόσωπο κόμματο. Θα μιλήσει ο ίδιο έναν εκπρόσωπο κόμματο. Προφανώ είναι εκπρόσωπο κόμματο. Κύριε Πετρότσο, δεν το έχετε καταλάβει. Μανώλη, δεν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην ερώτηση. Κοιτάξτε που κάνατε πορεία αν σα πω πια την ερώτηση. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ να σα πω και δεν θα αποχωρώ. Αποχωρώ, πριν πάμε στο διάλειμμα, αποχωρώ διότι δεν μπορώ να δίνετε η δυνατότητα να υποβάλω την ερώτηση. Εκτός και αν μου τη δώσετε τώρα. Θα την κάνετε την ερώτηση. Τώρα, ναι. Ωραία. Κάντε...